Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, τρέχω, βγήκα γρήγορα, με πήρε η Τόνια τηλέφωνο γιατί έχουν κατάληψη σήμερα στο γυμνάσιο και είναι με μια φίλη της, βρήκαν ένα γατάκι μικρό μωράκι και το πήγαν στο τέτοιο, στο πνευματρίο και πάω να τις βρω να δω τι είναι εκεί και πώς, τι κάνουνε. Κάτι τρέχει, μου λέει μαμά έλα να δεις εδώ, οπότε πάω να τις βρω. Καλά, δεν θα το πιστέψετε. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκε η Τόνια. Κοιτάξτε εδώ τι βρήκε η Τόνια. Πού ήσουν, παιδί μου, εσύ? Τον δώσε γάλα να πιει. Κοιτάξτε εδώ. Τι θα το κάνουμε, αυτό μας έλειπε τώρα. Βέβαια έχει κάνει χάλια εδώ όλο. Αυτό μας έλειπε τώρα. Παιδί μου. Μην το βγάζεις από εκεί. Είναι φανταστικό, κοίτα τα μάτια του. Mm-hmm. Έχει τέλεια μάτια. Μάι. Γλυκούλη. Μάι. Οχ. Για βάλτε το αυτό μέσα, στρώστε το εκεί να κάτσει. Πρόσεχε μόνο μην φυγεί γιατί φεύγει. Φωνάζει, θέλει να βγει. Ποιο το γατί? Από πάνω, ναι. Είναι ζωηρούλικος, ε. Κοίτα εκεί. Τι θα το κάνουμε? Δεν ξέρω, μαμά. Πώς βγαίνει? Σήκωσε το, Τόνια, κορίτσι μου, σήκωσε το, έλα. Στρώσ' το εκεί στη γωνία, μήπως ξαπλώσει και να ζεσταίνεται. Στρώσ' το καλά, παιδί μου, όχι έτσι μόνο στιγμή. Είναι ωραία έτσι. Παιδί μου. Μιαου, ναι μωρέ, μιαου, μιαου, μιαου. Δεν νιούρισε πριν. Νιαούριζε περίεργα, τώρα αρχίζει να νιαουρίζει. Παιδί μου! Έλα, έλα, μη. Τι κάνεις, παιδί μου? Θέλει να βγει, κοίτα εδώ. Δεν ξέρω. Είναι πολύ άγριο, ε. Δεν είναι άγριο. Κάτσε εκεί, μην το βγάζεις από εκεί, άσου το εκεί μέσα, εντάξει. Δεν το βγάζω. Στη ζακέτα μου καθόταν πάρα κοίτα, πολύ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα τι κάνει. Κοίτα. Εδώ. Πω, πω. Θέλεις εσένα. Έχει νύχια. Έλα, φάει λίγο. Φάει λίγο. Είναι αστείο. Ναι, μωρέ. Μιλάνε. Μήπως νομίζω ότι είναι μαμά. Μάι, τι είναι αυτό, Μάι. Ήταν μόνο του και μύριζε κάτι κακά. Πω, πω, πω. Πού το βρήκες? Έξω από το σχολείο. Αναγιά μου. Έλα, μη. Τι κάνεις. Γύρισε και ο Βασίλης από το σχολείο. Κοιτάξτε εδώ. Το άγριο ζώο μας τρώει κονσέρβα. Βλέπετε. Το αρέσει. Σκεφτήκαμε, λέω, έλεγα στη Τόνια να πάει να το αφήσει κάτω. Γιατί δεν θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε εμείς τώρα να έχουμε και δεύτερο γατάκι. Αλλά σκέφτηκα, λέω, ας μείνει εδώ μέσα στο κλουβί. Καμιά, δύο, τρεις μέρες, δεν ξέρω είναι πόσο. Είναι πολύ μεγάλο το κλουβί αυτό. Δεν πειράζει, καλό είναι. Το έβαλα εκεί πανάκια, βλέπετε, νεράκι, κονσέρβα. Κοιτάξτε το πώς τρώει, μια χαρά τρώει. Και τέτοιο. Να το κρατήσουμε λίγο να συνέρφει. Κρυώνει. Κρυώνει, μωρέ. Κρυώνει. Μήπως να βάλουμε το κλουβί λίγο μέσα? Όχι, εντάξει, εκεί είναι καλά. Κοίτα, δεν του φυσάει, είναι κλειστό. Να συνέρθει λίγο, να μεγαλώσει 2-3 μερούλες και μετά να το πάμε κάπου σε ένα μέρος. Τρεις. Ή να βάλουμε καμία αγγελία να ό,τι χαρίζεται. Όπως θέλει κάποιος να το πάρει, είναι τέλειος. Άμα θέλετε. Αλλά είναι τέλειος. Κοιμάται, τρώει, μια χαρά. Μου κόλλησε, μωρέ, το παιχνιδάκι σου. Τέλεια. Πω. Έλα, μωρέ, κάτσε και μην βάζει το κεφάλι, θα σε νόσει εκεί. Πήγαινε κοιμήσου. Ας τον Βασίλη να κοιμηθεί, να χαλαρώσει. Βλέπεις, πάει στο ψητοπανί. Καταλαβαίνει ότι είναι ζεστούλικο εκεί. Μπράβο, εκεί. Να μην κρυώνει το γατάκι. Να και μην δεν κρυ... φοβάται καθόλου. Όχι, μωρία. Ναι, μωρία, ναι. Θα μας συνεχίσει και τότε... Σε λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να σε βγάλω, γιατί έχουμε το Μάι στο σπίτι. Δεν γίνεται. Άμα δεν φάτανε ο Μάι θα το βγάζω. Βέβαια, άμα δεν θα είχαμε το Μάι δεν θα είχαν πρόβλημα. Αλλά έχουμε το Μάι. Μόλις τώρα λίγο συνήρθε το γατί μας. Δεν μπορούμε να σε πάρουμε μέσα. Τι να σε κάνουμε, το βράδυ θα το βάλουμε κι άλλο πανάκι εκεί. Κοίτα που σκαρφαλώνει. Κοιτάξτε, σαν τίγρης είναι. Πω. Γρατζουνάει! Γρατζουνάει!
αφού είναι. Μήπως πρέπει να του κόψουμε τα νύχια όταν έρθουν μπαμπάς. Κοίτα εδώ, μωρέ φάτσα. Κοίτα φάτσα, μωρέ. Τι γλυκούλη που είναι. Του αρέσει να τα χαϊδεύουμε εδώ. Τι γλυκούλη που είναι, μωρέ. Είναι φοβερό. Θες κάπως να το ονομάσουμε. Μπορούμε να το ονομάσουμε. Θες αυτό να. Ακούω είναι ότι θα το συνεφίσουμε και δεν πρέπει να χωριόμαστε. Μάγια. Δεν ξέρουμε αν είναι κορίτσι. Κοίτα, τι κάνει. Δεν πειράζει, εμείς να το έχουμε για κορίτσι. Κοίτα, που ανεβαίνει. Πω. Ψυχούλη, μικρό. Τόσο μικρό και τόσο ωραίο. Ψυχούλη. Σε πειράζει, μωρέ, έλα να παίξουμε, λέει η Βασίλη. Έλα να παίξουμε. Πω. Μπες μέσα τώρα. Μπες μέσα, τι θα σφινώσει εκεί. Μπες μέσα, μωρέ. Μπες μέσα. Είναι τέλος. Έλα, Βασίλη, έλα μέσα, γιατί αυτός δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, Βασίλη. Αχ, θα τρελαθώ. Κοιτάξτε το πως στέκεται. Πω. Μια μωρέ, ζεγαϊδεύει ο Βασίλης, ζεγαϊδεύει. Οπότε αυτό, θα το κρατήσουμε λίγο και μετά θα το... Για τρεις μέρες και μετά θα το... Θα το αφήσουμε λίγο να δυναμώσει έξω για να μπορέσει να επιζήσει, γιατί έτσι δεν θα μπορέσει. Ας το Βασίλη τρώει, άστο. Μια μέρα θέλω να το βγάλω λίγο και να το χαϊντέψω. Θα το βγάλουμε λίγο. Άστο λίγο να συνέρθει. Μπορεί να το κάνουμε μετά κανένα μπανάκι, αλλά λίγο, άστο μια-δύο μέρες. Μπανάκι! Ναι, μπορεί, γιατί είναι βρωμικούλες. Αλλά όχι το κεφάλι, επειδή είχα ένα βασανιστήριο. Όχι, εντάξει, κάνει ένα μπάνιο τα γατάκια, Βασίλη. Να το βάλουμε σαν φουά, να μυρίζει όμορφα. Να το βάλουμε. Να είμαι ομορφούλη, εγώ, ναι. Ναι. Δεν χρειάζεται καθόλου κούρμα, είναι τόσο πολύ ωραία. Ναι, είναι κούκλος, μωρέ. Είμαι κουκλάκι, πες μικρό. Ναι. Περίμενε να το κλείσω εδώ, είναι μην το φυσάει. Πες κάπου η μαμά με άφησε. Έφυγε η μαμά μου, δεν ξέρω πού πήγε η μαμά μου. Είχα μια πολύ κακιά μαμά που με άφησε. Ναι, μωρό. Κατέβα τώρα. Έλα, Βασιλάκι, πάμε να πλύνεις τα χεράκια σου. Τσουκου. Ναι, μωρέ, ναι. Του αρέσει να το χαϊδεύουμε. Ναι. Ναι. Τι είναι, τι θέλεις, μην βάζεις πάνω στα ρούχα σου τα χεράκια μετά, δεν ξέρουμε τι κουβαλάει, Βασίλη, να παίξω αυτό. Μια χαρά περπατάει, δεν έχει, γιατί θέλει να βγει. Θέλει να βγει. Θα πέσει τώρα μέσα στο νερό. Μπήκε μέσα στο νερό. Δεν φοβάται το νερό. Κοίτα, τώρα θα, δεν πειράζει, άστο. Θα πάει τώρα εκεί στο πανί, θα ξαπλώσει. Ζεστούλικα, έλα πάμε Βασίλη, άστο. Πάμε μέσα. Είμαστε στην κουζίνα και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να ετοιμάσω το μεσημερινό. Έχω φαγητό από χτες. Επίσης έχω ζυμώσει εδώ ζύμη για τα cinnamon rolls. Να είτε εδώ μια χαρά. Τώρα πριν λίγο τη ζύμωσα. Θα φουσκώσει και μετά θα φτιάξω με κανέλα, βούτυρο, ζάχαρη. Τέλεια. Θα τα ψήσω και μετά με κρεμούλα. Πολύ ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, πάω να ετοιμάσω το μεσημερινό. Ο Βασίλης παίζει με το γατάκι έξω. Λοιπόν, έτοιμα τα cinnamon rolls μου, επειδή έχω φτιάξει αυτό το ταψάκι και δεν μου χωρέσει, να έβαλα και εδώ λίγα, κάποια είναι μικρούλε την άκρη, δεν πειράζει, θα φουσκώσουν λίγο, θα τα αφήσω έτσι για μισή ωρίτσα να φουσκώσουν και μετά θα τα ψήσω, θα φτιάξω και την κρέμα, μια χαρά, μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε, έχουν πάθει πλάκα τα παιδιά μου. Εδώ αποφασίζουν να το αφήσουν τελικά. Για να δούμε. Που φάτσα είναι. Έχει κάτι μάτια. Έχει κάτι ματάρες. Γαλάζιες. Ναι, μωρέ. Ναι. Θα σε κάνουμε μπανάκι. Ε, θέλει. Έχει το ίδιο χρώμα ματιών έτσι όπως και εσύ. Πράσινα. Ναι. Ναι. Είμαστε ίδιες. Στην κάμερα φαίνεται πάρα πολύ μεγάλο. Ναι, πολύ μεγάλο. Τι να σου πω. Είναι μόνο. Του αρέσει, κοίτα το πως κάθεται. Εντάξει, έχει ζεστασιά. Η Τόνια, ναι, τον άκου. Μου έκλεινε τα μάτια σιγά. Αυτός έκλεινε. Ναι, το κοιτούσε έτσι, στα μάτια του έκανα έτσι και μου έκανε και αυτός έτσι. Αυτό σημαίνει σ' αγαπάει. Ναι, μωρή. Έλα, μη. Λοιπόν, κάναμε μπάνιο το γατάκι, το καθαρίσαμε καλά. Τι ψηλούς. Δεν ξέρω, είχε. Όχι, εντάξει, ψήρες. Είχε, δεν υπάρχει. Το έχει βγάλει ο Ανδρέας. Πω. Του κάναμε μπάνιο με σαμπουάν, με και πράγμα είχε. Και του βάλουμε και φαρμακάκι εδώ. Βλέπετε πάνω. Κάποιο φάρμακο πήρε ο Ανδρέας από το Pet City. Εδώ έτσι για τα τέτοια, για ψηλούς και διάφορα τέτοια.
Οπότε καφαρούλης είναι. Ζεστάθηκε εκεί στη πετσέτα με το Βασίλη. Ξύπνα ρε. Ας το αφήστε το να κοιμηθεί να ξεκουράσετε. Γιατί έχει πάει στρες. Εντάξει, έκανα τέτοιο μπανάκι. Που φάει ένα και ένα φιλό. Ωραίο μπανάκι έκανε. Ζεστούλικο. Μουρμουρίζει, ε. Αυτή φάνη τώρα έχει τένα του. Μουρμουρίζει, μωρέ. Του αρέσει. Πού είσαι, γιατρέ. Τι. Πού είσαι, γιατρέ. Τένισα. Αυτό μας έλειπε στο σπίτι μας. Δουλειές δεν είχαμε, δουλειές έχουμε. Αυτό μας έλειπε. Τι να κάνουμε. Αυτές οι φατσούλες εδώ. Κοιμάται. Κοιτάξτε εδώ χαρούμενες φατσούλες. Να σας δούμε λίγο φατσούλες. Θέλετε γατάκι. Βάζει και ήχους. Ναι. Εντάξει. Βλέπει ένα πολύ ωραίο. Το μωράκι. Εντάξει. Αυτό είναι πολύ τυχερούλης, ε. Που το βρήκατε. Πολύ τυχερούλης που το βρήκατε. Και το σώσατε, Τόνια. Μπράβο. Αυτό τώρα μάλλον φανέ σήμερα η καλύτερη του μέρα. Ναι, βέβαια. Επειδή το σώσαμε. Ναι. Εδώ είναι η χελώνα μας. Η δικιά μας είναι περισσότερα μέσα στο νερό. Γιατί μου λέει η συνδρομήτρια, λέει να δείξω ότι λέει πήρανε και εκείνη που σας έλεγα και χτες. Λέει ότι περισσότερο, λίγο είναι μέσα στο νερό. Η δικιά μας είναι πολύ μέσα στο νερό. Σπάνια ανεβαίνει στην πέτρα. Μπορεί να είναι διαφορετική. Να, θέλει, πεινάει πάλι. Τι είναι, μωρέ, τι θέλεις εσύ. Πριν ο Βασίλης την έδωσε. Και εγώ της έδωσε. Τι θέλεις, μωρέ, εσύ. Ζητάει φαγητό. Γεια σου. Γεια. Ναι, μωρέ. Μόλις ακούει τη μιλάω, ανεβαίνει εδώ και περιμένει να σου δώσω να φάει. Τι είναι, μωρέ. Οπ, φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Έλα. Εντάξει, αφήνουμε. Να σας δείξω και το άλλο το κατοικίδιό μας. Ζωολογικός κήπος γίναμε, ναι. Ζωολογικός κήπος γίναμε, ναι. Ναι, μωρέ, ναι. Σ' αγαπάμε εσένα, σ' αγαπάμε και βέβαια σ' αγαπάμε, ναι. Ναι, μωρέ, ναι, αγόρι μου εσύ. Αγορίνα μου, αγορίνα μου. Παιδί μου, παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Το μικρό, το παιδάκι, ναι. Όμορφο παιδάκι, όμορφο. Εντάξει, εντάξει, έλα, φτάνει, εντάξει, καλό παιδί. Έτοιμα τα ρολάκια μου, είναι φανταστικά. Έβαλα αρκετή κρέμα, θέλω ο Ανδρέας να είναι, ξέρετε, ζουμερά, να έχουν πολύ κρέμα, είναι πάρα πολύ ωραία. Την άλλη δόση θα την ψήσω μετά, γιατί φεύγουμε τώρα, θα σας πω στο αυτοκίνητο που πάμε και γιατί πάμε. Οπότε κλείνω και τα λέμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αφήσαμε το Βασίλη στο φροντιστήριο, έχει τώρα αγγλικά, και εμείς οι τρεις μας, εγώ ο Ανδρέας και η Τόνια, πάμε για ένα ραντεβού. Γιατί σας έχω πει πολλές φορές ότι σκεφτόμαστε και θέλουμε να αλλάξουμε το σπίτι. Βασικά το σπίτι είναι καλό, απλά δεν χωράμε όλοι εκεί. Θέλουμε ένα τρίτο δωμάτιο, να φτιάξουμε το δωμάτιο για τη Τόνια, γιατί μεγαλώνει η Τόνια. Εντάξει, λογικό είναι, τουλάχιστον να ήταν δύο κοριτσάκια, δύο αγοράκια, βολεύονται. Αλλά είναι ένα κοριτσάκι, ένα αγοράκι, είναι λίγο δύσκολο να είναι μαζί. Οπότε ψάχνουμε. Πάμε σήμερα, έχουμε κλείσει ένα ραντεβού για ένα σπίτι. Θα το δούμε, εντάξει, δεν βιαζόμαστε. Σιγά σιγά ψάξουμε μέχρι που θα βρούμε αυτό που μας κάνει, αυτό που μας αρέσει. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν σπίτια πολλά εδώ που θέλουμε εμείς. Και οι τιμές είναι. Τι να σας πω. Ό,τι τι να σας το... πω. Οι μεσίτες ανεβάζουν τις τιμές απίστευτα. Δεν ξέρω, τα σπίτια είναι παλιά. Και οι τιμές είναι, έχουν αλλάξει ένα παράθυρο ή δεν ξέρω τι, κάπου ένα πλακάκι και λένε ότι είναι ανακοινισμένο. Τι ανακοινισμένο, το σπίτι είναι. Μου κάνουν και το μοσαϊκό μένει κάτι. Εντάξει, δεν είναι μόνο το μοσαϊκό. Είναι και αυτό, εντάξει. Το μπάνιο με τα πλακάκια αυτά, τα ξέρετε, από τα 70, από τα 60. Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Όλα αυτό το κόκκινο, κόκκινες πόρτες, αυτό το, ξέρετε, κόκκινο πω, κόκκινα κουζίνα, κόκκινα πατώματα, ή μπορεί να είναι τα πατώματα μοσαϊκό, ακόμα μάρμαρο, εντάξει. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, οπότε δεν βιαζόμαστε, σιγά σιγά ψάχνουμε μέχρι που θα βρούμε αυτό που θέλουμε.
ελπίζουμε κάποια στιγμή να το πετύχουμε, να είμαστε τυχεροί και να διαλέξουμε αυτό που μας αρέσει, που εντάξει, τέλειο δεν θα βρεις ποτέ, γιατί όλο και κάτι θα μας λείψει. Θα βρούμε, αλλά εντάξει, σιγά σιγά ελπίζω ότι θα μπορέσω κάτι να τραβήξω, πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη. Αν θα μπορέσω θα σας δείξω περίπου πώς είναι το σπίτι και τι, αλλιώς θα σας πω μετά. Οπότε επειδή πλησιάζουμε, κλείνω και τα λέμε λίγο αργότερα, ή σας λέω αν θα μπορέσω θα τραβήξω λίγο έτσι, να ρίξετε μια ματιά να δείτε τι κυκλοφορεί, τι σπίτια υπάρχουν. Εντάξει, αυτό είναι καλό σπίτι. Εντάξει, από όσο το είδα εγώ στη φωτογραφία είναι καλό σπίτι. Ναι, πολύ καλό. Από εκεί και πέρα έχει πολλά μειονεκτήματα. Ναι, έχει μειονεκτήματα. Τέλος πάντων, κλείνω τώρα. Εδώ είναι το μπάνιο. Άμα θέλω να πάρει φωτογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Εδώ έχει σχέδια. Κάτω έχει και... Τώρα θα πάμε κάτι να δούμε. Τα καλοριφέρ καινούργια. Μα δεν μου αρέσει. Σ' αρέσει, αλήθεια. Που είναι αλήθεια, της αρέσει. Εδώ. Έχει χώρο και για πλυντήριο, έτσι. Εδώ έχει ντουλαπάκια. Και εδώ έχει ντουλαπάκια. Με ένα σπάγος εδώ. Εδώ είναι να μπει στη μορία, Τόνια. Ναι, έχουμε κι άλλα μορία. Έχουμε κι άλλο εμείς. Έχουμε και ζωηρό. Ένα έχετε. Εμείς έχουμε και αγόρι. Έχουμε και δεύτερο. Πάμε εδώ κάτι να δούμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εδώ είναι το μπάνιο. Ναι, εδώ χορεύεις. Γιατί τι σου πιάνε? Δεν ξέρω, έτσι είναι. Δεν το κάνω τόσο μεγάλο. Το μπάνι είναι τεράστιο. Κουζίνα μου είναι λίγο μικρή. Το μπάνι είναι τέλειο. Μπανιέρα, παράθυρο που είναι πολύ σημαντικό. Καλά, το μπορούσα να πάω στο κελί σε αλλιώ να κάνω και μια αποθήκη τυχαία, αλλά εντάξει. Αν δεν έχει λόγο, δεν έχει λόγο. Όχι, δεν έχει λόγο. Εδώ είναι ένα δωμάτιο με τα ντουλάπια, δεν έχει φως, για άναψε φως, έχει φως, άναψε λίγο το νέο το φως. Εκεί μάλλον είναι το φως. Έχει παράθυρο, κράπα. Α, δεν έχει, δεν πειράζει, δεν έχει. Εδώ η Τόνια βλέπει, καινούριο είναι το σπίτι, το εδώ ντουλάπια όλα, πέρα με Τόνια καθαρά, δεν έχουν υγρασία, δεν έχουν τίποτα, δεν ξέρετε φαίνεται ότι έχει σκοτάδι τώρα εδώ, αλλά είναι καθαρό, ωραίο. Το δεύτερο δωμάτιο, πάλι τέτοιο παράθυρο. Πάλι δωμάτιο, εδώ το λάμπα. Ναι. Κάτσε να δείξω στο Βασίλη, ε. Ναι, εντάξει, αυτό το βάφεις, δεν είναι... Εκεί το θέμα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Είναι σκάλες. Εδώ είναι η κουζίνα, σαλόνι, εδώ έχει έξω, έξω, εδώ έτσι. Λοιπόν, φτάσαμε σπίτι. Τι μπορώ να πω, εγώ εντάξει τράβηξα όσο μπόρεσα, δεν είχε και φως σε όλα τα ντομάτια, δεν φαινόταν και πάρα πολύ καλά. Πρώτον, από όσο είδατε η κουζίνα είναι πάρα πολύ μικρή, για μένα αυτό είναι μειονέκτημα, γιατί εγώ περνάω... Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Το μωρό, κοιμήθηκε. Πω, 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 ψυχούλη. Περνάω πολλές ώρες στη κουζίνα. Μ' αρέσει να κάνω, ξέρετε, να δημιουργώ και θέλω να είναι κουζίνα, να μπορέσω να βάλω πράγματα, πιάτα κτλ. Και εδώ αυτή η συγκεκριμένη που έχω εγώ τώρα είναι μικρή για μένα. Τέλος πάντων, εκεί είναι ακόμα πιο μικρή, οπότε καταλαβαίνετε. Εντάξει, το μπάνιο είναι τεράστιο.
Τα ντομάτια είναι έτσι και έτσι, δεν είναι πολύ μεγάλα. Καλά είναι, μπορώ να πω καλά. Το μόνο κακό που είναι ένα παράθυρο πάνω μικρό, δεν έχει μπαλκόνι. Δεν έχει. Θα το φάω. Κοιτάξτε εδώ. Τι είσαι εσύ, μωρέ. Τι είσαι εσύ, μωρέ. Καφαρούλης, μομοφούλης, ναι. Καφαρούλης, μομοφούλης. Μετά δεν έχει μπαλκόνι, είναι ισόγειο. Περίμενε, Τόνια. Μπαίνεις από την πιλωτή κατευθείαν στο σπίτι. Και αυτό είναι που δεν μας άρεσε. Δεν έχει μπαλκόνι, έτσι. Κάτι είπε ότι θα κάνει εκεί περίφραγμα, δεν ξέρω τι, για να μπορέσει να βγαίνει σαν βεράντα. Αν θα το πάρεις έτσι, δεν μας κάνει αυτό το σπίτι. Δεν είναι για μας. Τέλος πάντων, ψάχνουμε κάτι άλλο εμείς. Δεν πειράζει. Σιγά σιγά δεν βιαζόμαστε, έχουμε χρόνο, θα ψάξουμε μέχρι να βρούμε αυτό που μας αρέσει. Αυτό, ελπίζουμε να σας άρεσε, να καταλάβετε κι εσείς κάτι. Τώρα έχω βάλει δεύτερη δόση με τα σίναμον να τα ψήσω. Και κάπως έτσι, ο Ανδρέας πήγε να πάρει το Βασίλη από το φροντιστήριο. Καθόμαστε εδώ, γύρωμα και ωραία. Να φανταστείτε το γατί του Βαλάμο, σαν μια πιατέλα βρήκα και του Βαλάμο και κάνει τις ανάγκες του μέσα εκεί στην άμμο, έτσι όπως κάνει ο Μάη εκεί, αυτός κάνει εδώ στο κλουβί του. Πόσο έξυπνο είναι. Έβαλε το χεράκι του κάτω από το κεφάλι. Ναι μωρέ, ναι μωρέ, ναι φατσούνι. Κοιτάξτε εδώ φάτσα, δεν είναι πολύ γλυκός, δεν είναι ψυχούλη. Έχει πλά μάτια, πλά δεν φαίνεται. Τι φαίνομαι, πες. Τι τη φαίνομαι. Είναι πολύ μικρό. Στη κάμερα δείχνει τεράστιος, ε. Αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ μικρούλης. Κάτσε. Ζαστούλικα εκεί, στη Τόνια. Δεν ξύνεται, το καφαρίσαμε. Πω πω, τι είχε πάνω του. Δεν φαντάζεστε. Τι είχε πάνω του. Δεν το δείχνεις. Να το. Κρύφτηκε, μωρέ, κρυώνει. Αυτά λοιπόν. Έχουμε άλλα σήμερα. Τι να πω. Εμείς κάθε μέρα και κάτι περιπέτειες έχουμε. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι με τα παιδιά. Όταν έχεις παιδιά, έχεις και κατοικίδια και ό,τι θέλεις. Δεν μπορείς χωρίς τα παιδιά, χωρίς περιπέτειες. Μη κοιτάς. Μη κοιτάς εσύ. Πατσούνι. Παιχνιδιάρης μπορεί να είναι ένα γατάκι. Είναι πολύ παιχνιδιάρης, πάρα πολύ παιχνιδιάρης. Παίζει. Άστο να πάει όπου θέλει. Δεν φοβάται τα παιδιά καθόλου, ε. Παίζει με το. Έλα εδώ. Κάτσε να ανέβω στο τέτοιο αεροπλάνο. Οπα! Πού πάει, μωρέ. Μάι! Μάι!
καλώδιο, Βασίλη, πάρ' το καλώδιο. Πάρ' το. Πλησίασε και το βράδυ, εμείς μπαίνουμε στη βραδινή μας ρουτίνα, βραδινό, μπανάκια και να πάμε ύπνο αύριο, τελευταία Παρασκευή είναι αύριο, είπε. Α, Παρασκευή είναι αύριο, οπότε μια χαρά. Αύριο εντάξει, δεν έχουμε τίποτα. Α, τον έχει γαλλικά αύριο, όχ. Ναι, εντάξει. Ο Βασίλης δεν έχει τίποτα. Εγώ το κάνω προπόνηση. Το εκπαιδεύεις, εκπαιδεύει το γατάκι ο Βασίλης. Ναι, το μαθαίνει να πηδάει από το καναπέ. Γύρισε, δεν θέλει. Τώρα το βλέπω να πάει στον μπαμπά. Ο γάτος μας έχει θέμα, δεν το αρέσει. Κάνει δεν το θέλει. Τι είναι αυτός που ήρθε στο σπίτι μου και κάνει κομάντο εδώ. Άστο, πρέπει να συνεχίσουν, Βασίλη, μην το... λοιπόν, οπότε εδώ θα κλείσω το σημερινό βλογκάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου. Επειδή με ρωτάτε για τα κολοκυφάκια, σας έχω γράψει κάτω στην περιγραφή στο χτεσινό βιντεάκι, υπάρχει συνταγή. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει να την δει, να τα δοκιμάσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, επίσης και το κουνουπίδι. Εγώ νομίζω ότι με το ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και το μπρόκολο. Θα είναι και αυτό νόστιμο. Το κουνουπίδι είναι πάρα πολύ ωραίο, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω. Αλλά αυτό είναι να το τρως φρέσκο εκείνη τη μέρα. Μην κάνετε πολύ άμα είναι, γιατί την άλλη μέρα μαλακώνει, δεν είναι τόσο τραγανό, τόσο ωραίο. Αλλά εντάξει, τρώγεται, δεν είναι άσχημο. Αυτά λοιπόν, κάναμε τα τεστάκια μας, αρνητικοί βγήκαμε, είναι αρνητικά και τα δύο τεστ. Τρώει το γατί, τρώει, δεν χορταίνει. Και συμπληρώσαμε τα τέτοια, μια χαρά. Φύγε, είσαι με το ισόρροχο, φύγε! Πήγε να κάνει, να φας, Βασίλη, πλύνε τα χεράκια σου και φάει, γρήγορα. Πλύνε καλά τα χεράκια σου, γυρίζει το πιάτο. Λοιπόν, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου και εμείς τα λέμε στο επόμενο βλογκάκι. Bye bye!